Σε εφαρμογή έχει ήδη τεθεί το Μητρό Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα με την επωνυμία eMedia. Η διαδικασία εγγραφής έχει πολύ απλά βήματα. Στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, www.media.gov.gr, δεξιά στο επάνω μέρος υπάρχει ένα ευδιάκριτο μπάνερ, εφαρμογή Μητρό Online Media. Κάνοντας κλικ στο μπάνερ, ο χρήστης οδηγείται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Πάνω δεξιά και πάλι υπάρχει η ένδειξη εγγραφή. Κάνοντας κλικ πάνω της, το σύστημα προχωρά στην επόμενη σελίδα, ζητώντας τα βασικά στοιχεία για την εγγραφή: username, διεύθυνση email και κωδικό. Για το username πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα συνδυασμός αριθμών και χαρακτήρων στα λατινικά από 4 έως 20. Για το password, ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει έναν κωδικό 8 χαρακτήρων που να περιέχει απαραίτητος έναν συνδυασμό πεζών χαρακτήρων, κεφαλαίων χαρακτήρων, αριθμών και ειδικών συμβόλων. Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει το ονοματεπώνυμό του και το 9 ψήφιο αφημί του. Τέλος, απαιτείται η επιβεβαίωση ενός τυχαίου κειμένου, το γνωστό μας κάπτσα, και η επιλογή εγγραφή. Εφόσον πραγματοποιηθεί αυτό το πρώτο βήμα, ένας σύνδεσμος αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο χρήστης. Σε αυτό το σημείο, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει το email του και να κάνει κλικ στο link που έχει στείλει το σύστημα. Εν συνεχεία, μεταβαίνει αυτόματα σε σελίδα του συστήματος, όπου διαβάζει το ακόλουθο μήνυμα: ο λογαριασμός σας έχει ενεργοποιηθεί. Μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα. Ο σύνδεσμος οδηγεί και πάλι στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου ο χρήστης πλέον θα πρέπει να διαλέξει την επιλογή «Είσοδο στο σύστημα», πληκτρολογώντας εκ νέου το όνομα χρήστη που έχει δηλώσει, καθώς και τον κωδικό password. Έπειτα ακολουθεί η διαδικασία εγγραφής της επιχείρησης και η δήλωση των στοιχείων. Το πρώτο βήμα εδώ είναι η καταγραφή των στοιχείων της επιχείρησης. Από το drop-down μενού που ανοίγει, κάνει κλικ στην επιλογή «Ατομική επιχείρηση» και στη συνέχεια «Επόμενο». Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει να σημειωθούν τα στοιχεία της επιχείρησης με το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού μέσου, τη διεύθυνσή του και τη ΔΟΗ του. Στο επόμενο, τρίτο βήμα, πρέπει να γίνει η καταχώρηση των στοιχείων του εκδότη και του διευθυντή της επιχείρησης, να δηλωθεί ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων σε αυτή, καθώς και η σχέση εργασίας, δηλαδή σύμβαση έργου ή εξαρτημένη εργασία. Στη συνέχεια υπάρχει η οριστική αποθήκευση των αλλαγών που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Το σύστημα τώρα θα εμφανίσει μια λίστα με όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση της ορθότητάς τους. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρό Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. Όταν πραγματοποιηθεί ο έλεγχος από τον αρμόδιο υπηρεσιακό υπάλληλο, θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση στη δηλωθήσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας της εφαρμογής υπάρχει διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας με τους ειδικούς της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.